Σήμερα θα σας δείξω έναν τρικάκι το οποίο είναι πολύ καλά θαμμένο μέσα στο κινητό σας. Θα σας λύσει τα χέρια και είναι κάτι το οποίο ίσως και να το ήξερες, αλλά αν δεν το ήξερες είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα σε βοηθήσει πολύ. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σε αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, δεν ξεχνάς, dimitra.gr φυσικά και Instagram για να χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Ούτε εγώ το ήξερα και το ανακάλυψε, βασικά μου το είπαν και πραγματικά ήμουν λίγο σε φάση what? Και ήμουν σε φάση το ότι χρειάστηκε να το γνωρίζω όταν έγινε ήδη το λάθος. Σας είχα κάνει κάποια στιγμή ένα βίντεο και σας είχα πει τρόπους με τους οποίους μπορείς να κάνεις πράγματα στο iPhone σου με διαφορετικά δάχτυλα. Δηλαδή, με 4 δάχτυλα κάνεις πίσω, κάνει ανέρεση. Μπροστά, δεξιά ή αριστερά κάνει επανάληψη ανέρεση. Με διπλό tap κάνει αντιγραφή επικόλυση. Και γενικότερα ήταν ένα βίντεο το οποίο πραγματικά έλυνε χέρια. Ειδικά σε κείμενο και σε σημεία τα οποία χρειαζόταν να επέμβεις για να αφαιρέσεις, να προσθέσεις κείμενο. Σήμερα θα δούμε κάτι το οποίο είναι πραγματικά πολύ καλαθαμένο και ούτε εγώ γνώριζα ότι μπορεί να γίνεται στο iPhone. Και γίνεται αρκετό καιρό από όσο έμαθα και διάβασα. Το κινητό σου, αν το κουνήσεις, κάνει ανέρεση. Τι εννοώ? Γράφεις ένα κείμενο και σε ένα σημείο του κειμένου που έχεις γράψει θέλεις να αφαιρέσεις ή να πας πίσω, ρε παιδί μου, γιατί έχεις κάνει ένα λάθος. Οπότε κουνώντας το κινητό σου, μπορεί το κινητό σου να κάνει ανέρεση. Και τι εννοώ? Θα το δούμε τώρα. Ανοίγουμε ένα τυχαίο text, αρχείο και γράφω. Βλέπετε ότι έχω γράψει. Ωραία. Έχω γράψει ένα κείμενο. Αν κουνήσω το κινητό μου, βγάζει ανέρεση. Εάν πατήσω ανέρεση, ακύρωση, το κείμενο φεύγει. Αν ξανακουνήσω, βγαίνει πάλι. Οπότε μπορώ να πατήσω την ανέρεση και το κείμενο που έγραψα έξτρα έχει σβηστεί. Μπορώ να ξανακουνήσω και βλέπετε τι γράφει. Επανάληψη ηλεκτρολόγησης ή ανέρεση. Οπότε πατάω πάλι. Ανέρεση. Και έχει φύγει και το έξτρα κομμάτι που έχω γράψει. Αν κουνήσω, μπορώ να πατήσω επανάληψη. Οπότε αν πατήσω επανάληψη, το κείμενο προστίθεται. Θα μου πεις πώς μπορείς να το κάνεις αυτό. Και επίσης πού μπορεί να χρησιμεύσει αυτό. Γράφεις ένα κείμενο ή ας πούμε έχεις κάνει κάποια λειτουργία στο τηλέφωνο σου, την οποία θέλεις να ακυρώσεις ή να αφαιρέσεις. Ή ας πούμε έχεις σβήσει μια φωτογραφία, έχεις μια φωτογραφία στο κινητό σου, την οποία έχεις σβήσει. Μπορείς να κουνήσεις και να πατήσεις ανέρεση διαγραφής. Πατάς ανέρεση και η φωτογραφία επιστρέφει πίσω. Έχω αυτή τη φωτογραφία, να το δούμε κιόλας. Focus. Ωραία. Λοιπόν. Έχω αυτή τη φωτογραφία. Ωραία. Πατάω διαγραφή φωτογραφίας, εδώ πέρα κάτω. Πατάω και η φωτογραφία έχει φύγει. Οπότε τώρα εγώ άμα κάνω κλουκ κλουκ, βλέπετε ότι βγαίνει πάλι αυτό εδώ πέρα το κειμενάκι. Οπότε εγώ άμα πατήσω ανέρεση, η φωτογραφία έχει επιστρέψει πίσω. Είναι αυτή εδώ που είχα σβήσει. Αν κάνω ξανά, βλέπετε τι λέει. Επανάληψη διαγραφής. Οπότε αν εγώ πατήσω επανάληψη, η φωτογραφία θα ξαναδιαγραφεί. Οπότε πλέον ανακουνώντας το κινητό σου μπορείς να αφαιρέσεις ή να προσθέσεις και να σβήσεις ή να προσθέσεις κείμενο ή φωτογραφίες. Και γενικότερα ό,τι σβήσετε μπορείτε ανακουνώντας το κινητό σας να το αναιρέσετε. Πώς το ενεργοποιούμε αυτό το πράγμα? Δεν θα πω αυτό που λέω πάντα, γράψτε μου στα σχόλια. Λοιπόν, οπότε πάμε να το ενεργοποιήσουμε. Πρώτα και βασικό φυσικά. Ναι. Λοιπόν, οπότε πάμε ρυθμίσεις. Στις ρυθμίσεις κατεβαίνουμε και πηγαίνουμε στην προσβασιμότητα και στην προσβασιμότητα πηγαίνουμε στο άγγιγμα. Μόλις επιλέξουμε το άγγιγμα και κατεβαίνοντας προς τα κάτω, βλέπετε ότι λέει ανακίνηση για ανέρεση. Θα σας είναι απενεργοποιημένο, μπορείτε να το ενεργοποιήσετε. Από κάτω σας γράφει ένα κείμενο το οποίο είναι ουσιαστικά για εμάς λίγο τους ατσούμπαλους θα έλεγα. Οπότε μας γράφει: αν τίνετε να ανακινείτε συχνά το κινητό σας κατά λάθος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ανακαίνιση για ανέρεση
ανακοίνηση για αναίρεση για να μην εμφανίζεται η ειδοποίηση συνέχεια. Δηλαδή, τώρα εγώ, άμα κουνήσω πάλι το κινητό μου, θα φανεί πάλι η ανακοίνωση. Θα φανεί πάλι, ρε παιδί μου, θα γράψει πάλι το κείμενο αυτό για να κάνει αναίρεση. Οπότε, αν είσαι γενικότερα από του ανθρώπου, οι οποίοι κουνάνε συνέχεια το κινητό του, καλή ώρα. Καλό θα ήταν να μην το ενεργοποιήσει. Αλλά βολεύει πάρα πολύ, είναι μια πολύ χρήσιμη λειτουργία και πραγματικά κάποια στιγμή τη χρειάστηκα και δεν την είχα. Οπότε, αν το είχα ενεργοποιημένο, θα ήταν κάτι το οποίο θα μου έλυνε τα χέρια εκείνη την ώρα. Οπότε, αναγκάστηκα να γράψω όλο το κείμενο από την αρχή, γιατί κατά λάθος το είχα σβήσει και δεν υπήρχε τρόπος να πάω πίσω. Οπότε, είναι μια λειτουργία την οποία πραγματικά είναι πολύ χρήσιμη να έχει ενεργοποιημένη στο iPhone σου. Ένα σύντομο βίντεο σήμερα, αλλά ήταν ένα βίντεο πάρα πολύ χρήσιμο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν και άλλες για βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις και το subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, ξέρεις πολύ καλά, dimidjo.gr και Instagram για να κάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.